Διαβάζουμε από τη σελίδα 1013, Α Κορινθίους, θήτα 19. Θήτα 19, 1013, Α Κορινθίους. Διότι ελεύθερος ον πάντων, εις πάντας εδούλωσε εμ' αυτόν, δια να κερδίσω τους πλειοτέρους, και έγινε εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, δια να κερδίσω τους Ιουδαίους, εις τους υπονόμων ως υπονόμων, δια να κερδίσω τους υπονόμων, εις τους ανόμους ως άνομος, μείον άνομος εις τον Θεόν, αλλά ένομος εις τον Χριστόν, δια να κερδίσω ανόμους, έγινε εις τους ασθενείς ως ασθενείς, δια να κερδίσω τους ασθενείς, εις πάντας έγινα τα πάντα, δια να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον, δια να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρετε ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον, ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτόν. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν δια να λάβω συν φθαρτών στέφανον, ημείς άφθαρτων. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχή ως αβεβαίος, ούτω πυγμαχώ, ουχή ως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Παύλος πίστεψε στο κήρυγμα αυτό του Ισαΐα. Κατάλαβε ότι ο ουρανός ανοίγει αν ανέβει και εκείνος στο σταυρό. Αν αφαιθεί στη σταύρωση των άλλων. Γι' αυτό λέει ελεύθερος ον πάντων. Πάντων, ελεύθερος, δηλαδή, πρώτον, ελεύθερος από ανθρώπους, από ανθρώπινα δεσμά. Δεύτερον, ελεύθερος από αρρωστημένες εμπαθείς προσκολήσεις σε αντικείμενα, σε πράγματα, σε καταστάσεις. Και τρίτον, ελεύθερος από το μεγαλύτερο εχθρό, από τον ίδιο μου τον εαυτό, ελεύθερος. Ελεύθερος ον πάντων. Πώς ελευθερώθηκες? Πότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος? Όταν λάμψει στη ζωή του αυτό το μοναδικό φως. Αν λάμψει αυτό το φως, το φως του Ευαγγελίου, τότε πλέον η ζωή του ανθρώπου καθορίζεται ανάλογα με αυτή τη μοναδική εμπειρία. Και καθώς προχωρούσε προς Δαμασκόν, εφάνει εις αυτόν φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Αυτό το φως του άλλαξε τη ζωή και τον έκανε η θέα του φωτός αυτό να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση του Θεού. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ο φωτισμός. Το φως ελευθερώνει τον άνθρωπο από το σκοτάδι. Το φως, η γνώση, η επίγνωση του Κυρίου ελευθερώνει τον άνθρωπο από την άγνοια του σκοταδιού. Και αν ο Παύλος φωτίστηκε και με αυτόν τον τρόπο ελευθερώθηκε, πηγαίνοντας να κακοποιήσει τους χριστιανούς, πες μου για ποιο λόγο να μην φωτιστείς εσύ όταν πηγαίνεις στην προσευχή για να ζητήσεις αυτό το φως. Και πώς ο άνθρωπος φωτίζεται? Τι πρέπει να κάνω, Κύριε, για να φωτιστώ και με αυτόν τον τρόπο να ελευθερωθώ από τον έναν, από τον άλλον, από τα άλλα και από τον εαυτό μου? Και ο Κύριος λέει μέσα από το Λόγο Του, γιατί τα πάντα, αδέλφια, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Εγέρθητε ο κοιμόμενος, ανάστηθη εκ των νεκρών και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Τι σημαίνει εγέρθητε ο κοιμόμενος? Ξύπνα, ξύπνα, άρχισε να εξητάς, άρχισε να ψάχνεσαι, μην κοιμάσαι. Μην αφήνεις τον χρόνο να περνάει έτσι. Εγέρθητε ο κοιμόμενος. Το δεύτερο βήμα, ανάστηθη εκ νεκρών. Αν συνεχίσεις να έχεις κοινωνία μετά των νεκρών, θα είσαι και εσύ νεκρών. Αν έχεις κοινωνία μετά των ζώντων, θα είσαι ζών και εσύ. Αν έχεις κοινωνία με τον αιώνιο, αιωνιοποίησε. Αν έχεις κοινωνία με το φθαρτό, το ψεύτικο, το κύβδηλο,
Το προσωρινό προσωρινοποίησε. Ανάστηθε εκ των νεκρών, άφησε τους νεκρούς. Αν αφήσεις τους νεκρούς, αν διαρρήξεις αυτές τις συναναστροφές και αυτά τα προσκολλήματα, τότε θα σε φωτίσει ο Χριστός. Διότι ο υπόν, λέει ο Παύλος, να λάμψει φως εις το σκότος, ούτως είναι που είπε λόγον και επέλαμψε ο φωτισμός του Ευαγγελίου εν τες καρδίες ημών. Και με αυτό το φως πλέον αλλάζει η ζωή μας. Καθορίζεται πια η ζωή μας με βάση αυτή την πείρα. Με βάση αυτή τη γεύση. Ένας άνθρωπος σαρκικός που του αρέσει η Φιλιδονία, η ζωή του καθορίζεται με βάση τις εμπειρίες που απολαμβάνει και κινείται στην πορνεία. Ένας άλλος κινείται κάπου αλλού. Ανάλογα με την εμπειρία του άνθρωπος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Αν η εμπειρία είναι σκοτάδι, στο σκοτάδι. Αν η εμπειρία είναι φως, στην προσευχή, στο λόγο. Ελεύθερος λοιπόν πάντων. Ελευθερώνεται λοιπόν από όλους και από όλα, χάριν αυτού του φωτός. Το οποίο ο Κύριος μου το έστειλε. Γιατί έφυγα από τους νεκρούς. Τώρα τι κάνουμε που είμαι ελεύθερος πάντων. Τώρα παίρνω απόφαση να δουλωθώ σε όλους. Μα είδαμε και πάθαμε για να ελευθερωθείς από όλους και τώρα δουλώνεσαι οικειοθελώς. Ναι, είναι μια άλλη μορφή δουλείας. Δεν είναι αυτή η μορφή δουλείας που εξαρτώμουν από αυτούς. Όχι. Είναι μια άλλη μορφή δουλείας να υπηρετώ αυτούς, γιατί έτσι ανοίγει ο ουρανός. Και λέει ο Παύλος, τα πάντα μη έξεστην. Ου πάντα οικοδομούση. Τα πάντα μη έξεστην. Ου πάντα συμφέρουσιν. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά δεν οικοδομούν τα πάντα. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου. Αλλά δεν συμφέρουν τα πάντα. Και τι συμφέρει, Παύλε? Το κατάλαβε τι συμφέρει. Μη δεις ας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά τα των άλλων. Αδελφέ, μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Δεν έρχεται ένας αδερφός να με αγκαλιάσει. Τίποτα. Δεν ήρθε κάποιος να με ρωτήσει. Είσαι καλά? Πάω στο σπίτι μου. Βλέπω ότι η γυναίκα μου, αντί να πέσει να... Δεν μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, το λέω σαν παράδειγμα. Αντί να πέσει στην αγκαλιά και μου, αντρούλη μου, κούκλε μου, πού ήσουνα, σε έχασα τόσο καιρό. Τίποτα. Παγκοκολώνα. Έρχεται ο άντρας, η γυναίκα. Πάω εγώ, αδελφέ. Του τα έχω μαγειρεμένα. Αυγά, καγιανά, πατατούλες, κολοκυθάκια, κουρκούτι, όπως μου τα ζητάει. Όπως... Πάει εκεί. Σ' αρέσει, αγάπη μου. Μα, καλό είναι. Μα, εντάξει. Να μην μου πει ένα μπράβο. Να μην με αγκαλιάσει. Να μην μου πει ευχαριστώ τον Θεό για σένα. Τι αδιαφορία είναι αυτή? Αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι υπηρετεί τον άλλον όχι για τον μπράβο του άλλου, αλλά για το εύγε δούλε, πιστέ και αγαθέ, τελικά τον άλλον θα τον υπηρετεί και όσο πιο πολύ τον υπηρετεί, τόσο πιο πολύ παράπονο θα έχει. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον άλλον, γιατί έτσι ανοίγει ο ουρανός. Δεν το κάνουμε για τον άλλον, ώστε να δουλωθεί ο άλλος σε εμάς και στην πραγματικότητα να τον χρησιμοποιώ ως αντικείμενο λατρείας του δικού μου εαυτού. Αυτό είναι ναρκισσισμός. Ένα ζευγάρι ή μια σχέση αδελφική, πότε δεν πάει καλά? Όταν ο ένας έχει απαιτήσεις από τον άλλον και όχι προσφορά. Ή όταν ο ένας προσφέρει, ο άλλος δεν ανταποκρίνεται και εκείνος που προσφέρει λέει, μα τις έκανα αυτό, του έκανα εκείνο, του έκανα το άλλο και εκείνος το βιολί βιολάκι, αδελφέ. Θα είμαι εγώ κουτούτσικος της υπόθεσης? Όσο εδώ και μη παρέχει. Βουνό μου λες εσύ, θάλασσα θα πω εγώ. Θάλασσα μου λες εσύ, έρημο θα πω εγώ. Ο Παύλος όμως κατάλαβε ότι τελικά το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να γίνω δούλος των άλλων ώστε ο ουρανός να ανοίγει. Γιατί και εκείνος δούλος έγινε για εμάς, έτσι δεν λέει? Δεν λέει ότι όσοι σε μορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγήν να είναι ίσα με τον Θεό, εαυτόν εκένωσε.
Για ποιους εκένωσε τον εαυτόν του? Για εκείνους που δεν τον δέχτηκαν ποτέ. Δεν είπε, κοίτα, θα εκενώσω τον εαυτόν μου, αλλά θα με αφήνεις να σε γεμίζω. Δεν αδειάζω εγώ τυχαία. Αδειάζω εγώ και να μου φουσκώνεις εσύ? Όχι. Θα γίνω εγώ δούλος για να μη με δεχτείς εσύ? Θα γίνω δούλος, αλλά θα μου υπογράψεις ότι από τη στιγμή που εγώ θα κάνω αυτό και εσύ θα ανταποκριθείς. Δεν έκανε έτσι. Η αγάπη του Θεού και το κατέβασμά του ήταν απροϋπόθετο. Εκεί μας θέλει να μας οδηγήσει. Γι' αυτό λέει, εις πάντας εδούλωσα εμ' αυτόν, δια να κερδίσω τους πλειοτέρους. Δηλαδή κατάλαβα ένα πράγμα, ότι εμένα με συμφέρει να κάνω εκείνο που ο άλλος έχει ανάγκη να του προσφέρω εγώ. Τι σε πίστευσες το κήρυγμα ημών? Ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη. Αυτό κατάλαβα ότι με συμφέρει. Να καλύπτω εγώ την ανάγκη του άλλου. Και εγώ τι θα κάνω, αδελφέ, θα στερέψω? Όχι, θα σε γεμίζει εκείνος. Αν το δέχεσαι αυτό, αν το καταλαβαίνεις. Εάν ο νου σου είναι, εγώ θα του καλύψω την ανάγκη, θα της καλύψω την ανάγκη για να μου καλύψει και εκείνη τη δικιά μου την ανάγκη, τότε εκείνη δεν θα την καλύψει, εκείνος δεν θα την καλύψει και θα σκληρινθείς και τελικά θα κλείσει και η στρόφιγγα του ουρανού. Και τότε ο άνθρωπος κλείνεται στον εαυτόν του, στην αυτολατρεία του, και μετά εκεί πέρα συνειδητοποιεί και την πτώση του και ζει κλεισμένος στο εσωτερικό του κελί μία κόλαση. Είναι η κόλαση μίας αναταπόδοτης αγάπης. Εγώ του έδωσα, της έδωσα, τους έδωσα τα πάντα και εκείνη τίποτα. Και ειδού πως χάνει το Χριστός. Όταν μπήκε ο Κύριος στην Κυριακή των Βαΐων, γινότανε χαμός. Ευλογημένος, ευλογημένη η κοιλία, η μαστή που εθύλασας. Δοξολογία, υμνολογία, τα πάντα. Μέσα σε μια εβδομάδα, κάτω από το Σταυρό ήταν μόνο οι στρατιώτες, η Μαρία, η Μαγδαληνή, η μητέρα του Κυρίου και ο Ιωάννης. Πού ήταν όλοι οι άλλοι? Δεν τα ήξερε αυτά, τα ήξερε. Και όμως πήγε και σταυρώθηκε. Ήξερε ότι θα του την ανταποδώσει κανείς την αγάπη, αλλά πήγε και το έκανε. Αυτό κάνει και ο Παύλος. Γιατί ούτε και στον Παύλο θα τα ανταποδώσουν αυτά που θα κάνει. Ίσα-ίσα θα αμφισβητηθεί όπως λίγοι. Το δέχτηκε και το ήξερε. Γι' αυτό λέει, αυτά τα κάνω, δουλώνω τον εαυτό μου για να κερδίσω τους πλειοτέρους. Θα τους κερδίσει τους πλειοτέρους, Παύλο? Δεν ξέρω και δεν με απασχολεί τελικά αν θα τους κερδίσω ή όχι. Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Σκοπός μου είναι να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και αν δεν κερδίσω κανέναν, θα κερδίσω τη χάρη του Χριστού όμως. Λέει στο 20, και εδώ αρχίζει τώρα το ξεδίπλωμα της όλης υποθέσεως. Και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, δια να κερδίσω τους Ιουδαίους. Και τι κατάφερες που έγινες ως Ιουδαίος για να κερδίσεις τους Ιουδαίους? Το μόνο που κατάφερες είναι που σε κάνανε τόπι στο ξύλο, το ξέχασες? Εκείνος όμως, αδέλφια, που έχει γευθεί την αγάπη του Θεού, το φως, το υπερβαίνω τη λαμπρότητα του ηλίου, τον φωτισμό μέσα του, που γεμίζει, έχει γεμίσει με την αγάπη του Θεού, δεν έχει πρόβλημα να βγει έξω από τον εαυτό του και να εκτεθεί στα βέλη, στις πέτρες και στις κακοήθειες των άλλων. Γιατί έχει γέμισμα. Και αυτό το γέμισμα δεν στερεύει, γιατί είναι του Θεού, δεν είναι ανθρώπινο. Και όταν ο άνθρωπος έχει τέτοιο γέμισμα, τότε κάνει την κίνηση προς τα έξω, ανοίγεται. Ο Θεός εξέρχεται. Και από λόγος που ήταν και παραμένει, γίνεται και άνθρωπος. Γιατί? Δεν φοβήθηκε ούτε τα καρφιά, ούτε τις ύβρις, ούτε τους επτισμούς. Γιατί? Διότι η αγάπη που έχει μέσα του, οντολογικά, τον γεμίζει με ένα τέτοιο τρόπο που τον καθιστά άτρωτο. Έτσι είναι και οι Άγιοι. Έτσι είναι και εκείνοι που πληρώνονται με πνευμάγιο. Ακριβώς επειδή αγαπάνε, γίνονται άτρωτοι. Όχι ότι δεν τους βαράνε, όχι ότι δεν τους κλωτσάνε, αλλά όλα αυτά τα ξεπερνάνε. Η αμφισβήτηση δεν τον καταρακώνει ψυχολογικά. Η απόρριψη δεν τον κάνει να νομίζει ότι τον απέρριψε και ο Θεός. Γιατί γεύεται, έχει βίωμα. Γεύεται. Να γιατί λέμε πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Πώς θα δεχθείς την αμφισβήτηση?
Θα γυρίσεις το βράδυ σπίτι. Βασούλα μου, φτιάξες τον καγιάνα. Ξέρεις, είχε κοπεί το ρεύμα. Πότε κόπηκε το ρεύμα? Στις 5. Ναι, αλλά από τις 5 μέχρι τις 9 που ήρθα έχουν περάσει 4 ώρες. Ναι, μετά ξέρεις τα παιδιά, η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά. Αρχίζει και φορτώνει ανάποδο άλλος και τελικά έρχεται η σύγκρουση. Γι' αυτό λέει πληρούστε πνεύμα του Αγίου. Η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη, πρέπει να την αφήσουμε να εκχυθεί, εν τες καρδίες ημών. Όταν εκέχεται αυτή η αγάπη, όλα τα προσπερνάς. Έγινα λοιπόν εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, δια να κερδίσω τους Ιουδαίους. Εις τους υπονόμων ως υπονόμων, δια να κερδίσω τους υπονόμων. Μα δεν κέρδισες και πάρα πολλούς υπονόμων. Οι περισσότεροι σε αρνήθηκαν. Εκείνος, αγαπητά αδέλφια, ο οποίος γεύεται την αγάπη του Θεού, πληρούται Πνεύματος Αγίου, δεν πατάει επάνω στην αμοιβαιότητα. Δεν έχει ανάγκη την αμοιβαιότητα. Δεν το κάνει αυτό για να του γίνει η ανταπόδοση. Δεν τον νοιάζει η ανταπόδοση. Βεβαίως, δεν είναι μουρλός. Αν του πει ο άλλος ένα μπράβο, θα χαρεί. Αλλά και αν δεν του πει, το ξεπερνά. Είναι σημαντικό. Δεν πατά επάνω στην αμοιβαιότητα. Δεν νοιάζεται, δεν επιδιώκει την ανταπόδοση. Τι επιδιώκει? Το άνοιγμα του ουρανού. Να ευαρεστείται ο Θεός. Αυτό τον νοιάζει. Γι' αυτό το λόγο και αντέχει στην αμφισβήτηση. Και όταν έφτασε στο σημείο με πολύ στεναχώρια να πει ότι εγώ έπρεπε να συνιστώ με από εσάς, μετά έρχεται και λέει τι? Αν και εγώ σας αγαπώ περισσότερο, εγώ όμως από εσάς αγαπώ με ο λιγότερον. Και δεν σου κοστίζει, Παύλο. Θα μου κόστιζε αν διεγευόμουν την αγάπη του Θεού. Όχι απλά θα μου κόστιζε, θα με διέλυε. Θα με οδηγούσε να κλειστώ στον εαυτό μου και μετά με μαθηματική ακρίβεια να πάω στην κατάθλιψη. Ακριβώς όμως επειδή είμαι αγαπόμενο πρόσωπο, ξέρετε αδελφοί που υπάρχει γενναιοδορία και σκόρπισμα αγάπης. Μόνον σε αυτούς που νιώθουν αγαπημένοι, αγαπώνεμενοι. Ο Παύλος έχει αγάπη την οποία τη σκορπάει. Γιατί τη σκορπάει? Γιατί ξέρει πρώτον ότι είναι δωρεάν, του τη δίνει ο Θεός, και είναι αστήρευτη. Ακριβώς γιατί του τη δίνει ο Θεός. Μετά, εις τους ανόμους ως άνομος. Ποιοι είναι οι άνομοι? Άνομους δεν εννοεί τους παράνομους. Άνομους εννοεί τους εθνικούς, αυτούς που δεν δέχονται τον νόμο. Εις τους ανόμους ως άνομος. Με ποιο τρόπο? Πάει στην Αθήνα. Τι να φτάρετε, πού βρίσκεστε εσείς, τόσο κάφροι είσαστε, τόσο καθυστερημένοι. Κατεβάστε τα είδωλα από εδώ πέρα να ησυχάσουμε καμιά φορά. Μπας και σας μιλήσει ο Θεός. Δεν τους λέει έτσι. Ενώ λέει περπατούσα στην πνίκα και τα λοιπά και τα λοιπά, εθεώρουν τα σεβάσματά σας. Και είδα μάλιστα ότι λατρεύετε κάποιον άγνωστο Θεό. Αυτόν ήρθε να σας μιλήσω. Σεβάστηκε τα σεβάσματά τους. Δεν έγινε όμως ειδωλολάτρης. Τι λέει? Μείον άνομος εις των Θεών, αλλά ένομος εις των Χριστών. Σέβομαι τα είδωλά τους, γιατί είναι τα σεβάσματά τους και τα σέβομαι, αλλά δεν γίνομαι εγώ ίδιος ειδωλολάτρης. Δεν δέχομαι τα είδωλά τους, ο τρόπος σκέψης τους, ζωής τους, να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του είναι μου. Και γιατί το κάνεις αυτό? Για να κερδίσω τους ανόμους. Για να κερδίσω τους ανόμους. Ωραία, τους κέρδισες κάποιους από αυτούς. Αναγεννήθηκαν, βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο και μετά όταν μπήκες στη φυλακή δεν πάτησε κανένα στο πόδι του να σε δει. Ο Επαφράς, ο Ερμογένης, όλοι αυτοί, πούντι, ξαφανίστηκαν. Και τι κατάφερες? Δεν επενδύει στην ανταπόδοση της αγάπης. Γι' αυτό το λόγο και συνεχίζει να εργάζεται. Γιατί αν επένδυε στην αμοιβαιότητα και στην ανταπόδοση των άλλων, τότε θα είχε εγκαταλείψει το τρένο προπολού. Δεν μπορεί εσύ να κάνεις τα πάντα, ο άλλος να μην σέβεται τίποτα, να μην εκτιμά τίποτα και να συνεχίσεις να είσαι μαζί του, αν δεν γεύεσαι την αγάπη του Θεού, αν δεν είσαι ο ίδιος αγαπόμενον πρόσωπο. Ο κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπον αγαπητικό και αγαπόμενο. Γιατί και ο Θεός είναι πρόσωπον αγαπητικό και αγαπόμενο. Κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού μας επίησε. Ο Θεός αγαπά και αγαπιέται.
και ο άνθρωπος αγαπά και αγαπιέται. Αν αγαπά χωρίς να αγαπιέται, κάποια στιγμή θα πάψει να αγαπά. Εάν αγαπώ εγώ εσένα και εσύ δεν με αγαπάς ποτέ, ή θα γίνω δούλος σου, ή θα συγκρουστούμε. Εάν όμως δεν με αγαπάς ποτέ, αλλά εγώ γεύομαι την αγάπη του Πατέρα, τότε θα συνεχίσω να σε αγαπώ και ούτε θα συγκρουστώ μαζί σου, ούτε θα γίνω ποτέ σου δούλος. Δεν θα εξαρτώμαι ποτέ από σένα. Και ούτε θα έχω ανάγκη τη δική σου επιβεβαίωση. Να μου πεις, έστω ρε παιδάκι μου, και μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, καλός ήταν αυτός ο Καγιανάς, βρε Βάσο, μπράβο σου. Επιτέλους ακούσαμε και να έβγε. Και μέχρι τότε τι ζούσε. Μέχρι τότε ζούσε μία κόλαση, μία θλίψη, μία μαυρίλα, μία απογοήτευση. Όταν όμως λαμβάνει πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο στην προσευχή, τότε τα ξεπερνάει όλα. Λέει λοιπόν μετά, στο 22, έγινα εις τους ασθενείς, ως ασθενείς, δια να κερδίσω τους ασθενείς. Επέλεξα δηλαδή να μην προκαλώ τη συνείδηση εκείνων που έχουν κλειστεί διάνοια και κάποια πράγματα που θα έπρεπε να καταλάβουν δεν τα έχουν καταλάβει. Αυτό επέλεξα. Επέλεξα η προσωπική μου αληθινή αποκάλυψη και εμπειρία να μην γίνει πρόσκομα σε εκείνον που δεν καταλαβαίνει. Λάχανα και εγώ λάχανα μέχρι να πάθω σκορβούτο. Για χάρη σου, για γατήρι σου. Μέχρι να λιμοκτονήσω. Μη κατάστρεφε το έργο του Θεού δια των φαγητών και για οτιδήποτε εγωιστικά απολαυστικό. Γιατί το κάνεις αυτό, βρε Παύλο? Για να κερδίσω και αυτούς. Τους ασθενείς. Ποιοι είναι οι ασθενείς? Οι ασθενείς κατά την πίστη. Έχει καταλάβει ο Παύλος τελικά ότι εάν κερδίσει τον άλλον, ή αν προσπαθήσει να κερδίσει τον άλλον, και κανέναν από τους άλλους να μην κερδίσει, έχει κερδίσει τον Χριστό. Και θυμάμαι μια ελληνική ταινία που έβλεπα μικρός. Ήταν ένας ρεμπέτης, μάγκας, και είχε ένα μουστακάκι έτσι εδώ. Ντραγκαντρούγκα. Και ξαφνικά ερωτεύεται μίαν ξανθιά καλονή, η οποία έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα. Και πηγαίνει, εντωμεταξύ ήταν ύψιστη ύβρη, έτσι ένας ρεμπέτης, να πηγαίνει να ακούει pop της εποχής εκείνης. Το μαθαίνουν οι φίλοι του. Τι είναι αυτά που κάνεις? Προδίδεις την ιδεολογία μας. Εκείνος όμως την ήθελε, την είχε αγαπήσει. Και πάει λοιπόν εκεί πέρα κάποια στιγμή, πήγαινε και παρακολουθούσε, αρχίζει σιγά σιγά και εγκαταλείπει τον μπουζούκι, σιγά σιγά, και πάει τότε ο κολλητός του φίλος και τι του λέει? Του λέει, Κώστα, πρόσεξε καλά, γιατί αυτή θα σε κάνει να ξυρίσεις και το μουστάκι. Και πράγματι, αυτή τον έκανε και ξύρισε το μουστάκι. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί την αγάπησε. Όταν κάποιος αγαπάει πραγματικά τον άλλον, τότε ξυρίζει και το μουστάκι, ξυρίζει και το κεφάλι, ξυρίζει και τις φαβορίτες, ξυρίζει τα πάντα. Γιατί? Γιατί θέλει να κερδίσει τον άλλον. Γιατί έχει καταλάβει ότι τελικά τι είναι αυτό που του ανοίγει τον ουρανό? Να εκπληρώνει εκείνος την ανάγκη του άλλου. Τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών? Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα, δηλαδή, συγγνώμη, θα υπάρχω για να χαίρεσαι εσύ? Καλά το κατάλαβες, αυτό είναι. Είσαι παντρεμένος, υπάρχεις για να δίνεις χαρά στη γυναίκα σου. Είσαι παντρεμένη, υπάρχεις για να δίνεις χαρά στον άντρα σου. Είσαι άνθρωπος, φαντάζομαι πως ναι, υπάρχεις για να δίνεις χαρά στους άλλους ανθρώπους. Είσαι χριστιανός αδελφός, για να δίνεις χαρά στους αδελφούς. Αυτή είναι η αποστολή σου. Και αν μείνεις σε αυτό μετεπιμελίας και μετευχαριστίας, τότε θα έρθουν και τα χαρίσματα, θα έρθει και η φωνή του Θεού, θα έρχουν και τα θαύματα, οι ενέργειες. Αυτός είναι ο Σταυρός. Αυτή είναι η αποκάλυψη του δούλωσα τον εαυτό μου σε όλους για να τους κερδίσω όλους. Γιατί? Τι είναι πολιτικός? Όχι, δεν είναι πολιτικός. Ξέρει ότι όσο πιο πολλούς κερδίσει, τόσο πιο μεγάλος γίνεται ο ουρανός. «Εις πάντα έγινα τα πάντα δια να σώσω παντή τρόπο τεινάς».
Εις πάντας έγινα εγώ τα πάντα, για να σώσω με οποιοδήποτε τρόπο νόμιμο βεβαίως, την Άση. Τι σημαίνει αυτό? Κατάλαβα ένα πράγμα, ότι ό,τι καλό έχω πάνω μου, ό,τι χάρισμα έχω εγώ από τον Θεό, οποιαδήποτε φυσική ή πνευματική ικανότητα δοσμένη από εκείνον, αυτά όλα τα τάλαντα, τα ταλέντα, ομορφαίνουν πότε? Όταν εγώ αυτά τα προσφέρω και τον εαυτό μου για τον άλλον. Έτσι ομορφαίνεις και έτσι καρποφορείς. Γι' αυτό λέει, εις πάντας έγινα τα πάντα. Μπήκα στη θέση τους. Προσπάθησα να τους καταλάβω. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Ποτέ μου δεν έγινε Ιουδαίος. Αλλά ήρθε η στιγμή που ξύρισα το κεφάλι μου. Ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα με το αν θα φάω χοιρινό ή οτιδήποτε άλλο. Για όσο διάστημα ήμουνα μαζί με αυτούς, έτρωγα συνέχεια λάχανα. Γιατί ήθελα να τους σώσω όλους αυτούς. Κάμνω δε τούτο, όχι γιατί είμαι άρρωστος, ούτε γιατί είμαι μουρλός. Ούτε γιατί είμαι ητοπαθής, ούτε γιατί δεν έχω ανδρισμό. Σου λέει να σκίσεις τη γάτα. Ποια γάτα, βρε κακομοίρη, ποια γάτα, γάτα που λες. Τι είναι αυτά που λες? Κάνω δε τούτα δια το Ευαγγέλιο. Εκείνος που ζει το Ευαγγέλιο δεν σκίζει τη γάτα, δέχεται να τον σκίσουνε. Εσχίστη η πλάτη του Ιησού επάνω στο σταυρό. Καρφώθηκε. Του φορέσανε κάνθινο στέφανο. Και άρχισε και τον δούλευαν όλο το τάγμα των στρατιωτών. Τον κοροϊδεύε. Δεν μπορούσε να κάνει ένα και να τους ισοπεδώσει όλους. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί αυτός είναι ο τρόπος ζωής που οδηγεί στην Ανάσταση και στον άνοιγμα των ουρανών. Γι' αυτό λέει λοιπόν, κάμνω δε τούτο δια του Ευαγγέλιον, δια να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δηλαδή, εγώ που με βλέπεις υπάρχω για σένα. Υπάρχω για να σε κάνω να χαίρεσαι. Γιατί όσο πιο πολύ σε κάνω να χαίρεσαι κατά Θεόν, τότε ανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας με τον ουρανό και ακούω τη φωνή του Θεού και την οδογία του καμπάνα στη ζωή μου. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η υπηρεσία. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσιν. Ίσως όμως λαμβάνει το βραβείο. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με δύο πράγματα. Με ένα βραβείο και με μία τρεχάλα. Ποιο είναι το βραβείο? Το άνοιγμα του ουρανού. Η παρουσία του Θεού τώρα στη ζωή σου. Και τι χρειάζεται για να πάρω αυτό το βραβείο? Τρεχάλα. Χαλαρά, αδερφέ, χαλαρά. Μην βάζουμε και πολύ βάρος. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λες, αγαπητέ μου? Έχεις καταλάβει σε ποιον έχεις πιστέψει? Αν θέλεις ο ουρανός να είναι ανοιχτός, θα τρέχεις πανικόβλητος. Αλλιώς θα μείνεις στην παραλία με τα κουβαδάκια και θα μιλάς συνέχεια ότι ο Θεός με αγαπάει ή δεν με αγαπάει. Ή εντάξει, με αγαπάει, αλλά δεν θα αλλάζεις ποτέ. Δεν θα αυξάνεις. Κοίταξε τι λέει εδώ. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο. Έχουμε να κάνουμε με στίβο μάχης δηλαδή. Πάντες μεν τρέχουσιν. Όλοι τρέχουνε. Όλοι τρέχουνε. Κανένας δεν πάει χαλαρά. Δεν υπάρχει αραλίκη εδώ. Όλοι τρέχουνε. Και λέει ο Παύλος σε άλλο σημείο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπρος εν επεκτηνόμενος, τρέχω. Διαναλάβω το βραβείο της ανοκλήσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ποιο είναι αυτό το βραβείο? Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Και εδώ, στη γη. Μη φοβού, Παύλε, έχω κι άλλους να σώσω στην πόλη ναύτη. Οδηγία. Ένας όμως λοιπόν λαμβάνει το βραβείο. Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό. Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται ο ουρανός και ακούτε τη φωνή του. Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό, γιατί ο Κύριος θέλει να το λάβεις αυτό. Δηλαδή, πώς να τρέξω, είπαμε. Υπάρχεις για να κάνεις τον άλλον να χαίρεται, ικανοποιώντας την ανάγκη του, μπαίνοντας στη θέση του. Όχι ικανοποιώντας το άρρωστο θέλω του, αλλά την ανάγκη του. Άλλο πράγμα το θέλω, μπορεί να θέλει να πας στα μπουζούκια.
Άλλο πράγμα το θέλω και άλλο πράγμα την ανάγκη. Είμαστε εδώ για να ικανοποιούμε τις ανάγκες των αδελφών μας. Αυτό όμως χρειάζεται να βγω από το οχυρό μου και να έρθω προς τα σένα. Αυτό όμως εγκυμονεί κινδύνους για το ναρκισσικό μου οικοδόμημα όμως. Αδελφέ, θα πάω να τον πλησιάσω, αλλά μου πετάξει πάλι κάτι, δεν θα ξέρω πού να κρυφτώ. Αδελφέ, είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χαρακτήρας του. Λέει κάτι κουβέντες που με πληγώνουν. Και όμως, αυτός ο οποίος έχει γευθεί την παρουσία του Θεού, κινείται προς τα έξω, προς τη συνάντηση του άλλου και δεν φοβάται μήπως ο άλλος τον πληγώσει, όχι γιατί είναι ανέστητος, αλλά γιατί ξέρει ότι αυτό το χτύπημα το αντέχει. Η αγάπη του Θεού που τον πλημμυρίζει είναι ισχυρότερη. Αυτό είναι όλο. Είναι άτρωτος γιατί είναι άτρωτος αυτός που κατοικεί μέσα του. Γεμίζει από εκείνον που γεμίζει τον ουρανό και τη γη. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Βάζει φρένο στον εαυτόν του δηλαδή. Βάζει φρένο στον εγωκεντρισμό του. Γι' αυτό εγκρατεύεται. Όχι σαν το λιοντάρι. Έχετε δει το λιοντάρι τι κάνει? Μόλις βουτήξει το θύραμα, την κοπανάει από την αγέλη, πηγαίνει κάτω από ένα δέντρο καμιά 200 μέτρα παραπέρα και αρχίζει και ξεκοκαλίζει το θύραμα μόνος του. Και άμα πλησιάζει κανένας άλλος, του κάνει έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτή είναι η φύλα αυτός, χρήση του θελήματός μου. Ότι κοίτα, αυτό είναι δικό μου και μην πλησιάσεις προς τα εδώ, μην τολμήσεις να με αμφισβητήσεις, μην τολμήσεις να υπενιχθείς κάτι το οποίο να με θίγει. Ο εγκρατευόμενος λοιπόν εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβωσιν φθαρτών στέφανων, ημείς δε αφθαρτών. Οι αθλητές είναι συνέχεια στην υγιεινή διατροφή για να μπορέσουν να πάρουν αυτό το βραβείο. Και εμείς καλούμαστε να εγκρατευτούμε και στις επιθυμίες μας και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που τρώμε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και εκείνος ο οποίος εγκρατεύεται, δηλαδή έχετε σε σύγκρουση με τον φύλαυτο εαυτό του, στην πραγματικότητα τι του συμβαίνει? Αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο φαίνεται τόσο ασήμαντο είναι πολύ σημαντικό. Λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως. Με κάτι πολύ ασήμαντο. Όταν όμως αυτός ο κόπος αρχίζει να εργάζεται και να καρποφορεί, γίνεται μεγαλύτερος πάντων των δέντρων. Αυτό ο άνθρωπος που δεν είναι φύλαυτος και σταυρώνεται για χάρη του άλλου, μπορεί να το αξιολογήσει. Αυτός μόνο μπορεί να το καταλάβει. Ο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω. Δηλαδή, βλέπω τι έχει ανάγκη ο άλλος και σπέβδω να το προσφέρω. Και το αποτέλεσμα, ουχίως αβεβαίως, ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το κάνω γιατί ξέρω τι θα γίνει μετά. Είναι νομοτελειακό. Όπως αν πετάξω το ποτήρι, θα πέσει κάτω, διότι υπόκειται στους νόμους της βαρύτητος, έτσι ξέρω ότι ο ουρανός ανοίγει κάθε φορά που σπέβδω στην ανάγκη εκείνου που με καρφώνει, που με αμφισβητεί, που με δεν πολυχωνεύει, που με υποκρίνεται, που. Στην ανάγκη. Ούτω πυγμαχώ. Άρα βρισκόμαστε σε σύγκρουση. Με κάποιον. Με ποιον? Με τον άλλον? Όχι. Ουχίως οκτυπών στον αέρα. Δηλαδή ποιον χτυπάς? Χτυπώ τον ίδιο μου τον εαυτό όπως ο τελώνης. Χτυπώ τα άρρωστα θέλω. Ουχή ως αβεβαίως ούτω πυγμαχώ. Ουχή ως οκτυπών τον αέρα. Αυτό χτυπάω. Χτυπάω έναν εαυτό νάρκισο, φύλαυτο, εγωκεντρικό, που βλέπει τους άλλους ως αντικείμενα του εαυτού του. Δηλαδή να τους βλέπει τους άλλους μόνο ως χειροκροτητές. Έβγε, μπράβο, εσένα θέλουμε. Έχεις δίκιο. Αυτή είναι η μεγάλη αρρώστια του ανθρώπου. Στο βαθμό που ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό, εκεί είναι που κλείνεται στον εαυτό του και τελικά κατηγορεί όλο τον κόσμο. Και εκεί ζει μια επίγεια κόλαση. Διότι άμα δεν έχεις κοινωνία με τον έναν, με τον άλλον,
τελικά δεν θα έχεις κοινωνία ούτε με εκείνον που σου έφερε δίπλα σου τον έναν και τον άλλον, τον Χριστό δηλαδή. Και τελικά, τι ακριβώς κάνεις, Παύλε? Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Με ποιο τρόπο? Προσφέροντάς το στην υπηρεσία της ανάγκης του άλλου. Μήπως και εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Αν τελικά κηρύττω χωρίς να σταυρώνομαι, είμαι αδόκιμος γιατί? Διότι στην πραγματικότητα μιλάω με μίαν ξερή γνώση, όχι με βίωμα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν θα έρθει η κατάσταση της αμφισβήτησης, θα τα πάρω στο κρανίο και όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά ως κήρυκας είναι υπέροχος, αδερφέ, μοναδικός, προφητείες είναι υπέροχες, αλλά άμα το τζιγκλίσεις, Θεός φυλάξει άμα το τζιγκλίσεις. Γι' αυτό λέει τα λέω αυτά. Τι να το κάνω ένα χάρισμα που βγαίνει από έναν εγωιστή? Θα μου πεις, γιατί το έδωσε ο Θεός? Γιατί ο Θεός έδωσε, λέει, χαρίσματα έτοικη εις τους απειθείς, θα πει στους ψαλμούς. Αυτό γιατί το λέει? Γιατί επιβεβαιώνει την απήθεια, την επιβραβεύει? Όχι. Γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της αγαθότητας του Θεού, μήπως ο άνθρωπος συγκινηθεί και καταλάβει ότι τελικά ό,τι έχει δεν είναι δικό του, είναι δικό του. Είναι του Θεού. Και τελικά, τι ακριβώς είναι το ζητούμενο από όλα αυτά? Το ζητούμενο είναι να ανοίγει ο ουρανός. Ο ουρανός ανοίγει μόνον αν εγώ είμαι εδώ για σένα. Και αν εσύ είσαι εδώ για μένα. Γιατί τότε και εσύ και εγώ είμαστε εδώ για τον Χριστό. Λέει ο προφητικός λόγος και με αυτό θα τελειώσουμε. Εάν, λέει, εσύ χορταίνεις τον πεινόντα, ποτίζεις τον διψώντα και ευαρεστείς την τεθλιμένη ψυχήν, τότε το φως σου θα εκλάμπει μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα είσαι ως κήπος ποτιζόμενος και πηγή της οποίας τα ύδατα δεν θα εκλείπουν ποτέ. Πιο λιανά, εάν εσύ ευχαριστείς την τεθλιμένη ψυχή και καλύπτεις ανάγκες στο μέτρο που δίνασαι και παλεύεις γι' αυτό, τότε το φως θα λάμπει στο σκοτάδι σου. Δηλαδή, να η απάντηση που ζήταγα, ρε παιδιά. Να η απάντηση, να το μήνυμα. Να πάω εδώ ή να πάω εκεί. Μπαπ, ο φωτισμός. Φωτισμός σημαίνει λόγος Θεού, μήνυμα, μέσα στην καρδιά σου. Μετά, σε αυτή την περίπτωση, όταν εσύ καλύπτεις ανάγκες άλλων και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχή, ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε, ακόμη και όταν εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Μέχρι και από τα γεγονότα ο Θεός θα σε οδηγεί και στο τέλος θα λες, πω πω, ο Κύριος ήτανε. Κι εγώ που νόμιζα ότι δεν μ' άκουγε. Ο Κύριος πάντοτε θα σε οδηγεί. Είτε με τη φωνή Του, είτε με τα ενύπνοιά Του, είτε και εν αγνία σου μέσα από τα συμβάντα. Και το άλλο, το φοβερό, θα είσαι εκεί πως ποτιζόμενος. Μια πηγή της οποίας τα νερά δεν στερεύουν. Δηλαδή, δεν θα είσαι ποτέ, μα ποτέ απληροφόρητος. Πάντοτε θα σε δροσίζει η χάρις. Θα ανακουφίζεσαι μέσα στο καμίνι σου. Το θέλεις αυτό? Ευχαρίστη την τεθλιμμένη ψυχή και ζήσε για τον Χριστό μέσα από τους άλλους. Κύριε, βοήθησέ μας. Αμήν.